Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Τορόντο ανάμεσα σε συντρόφους, σε φίλους του ΚΚΕ, όπως πριν από δύο μέρες βρεθήκαμε στο Μόντρεαλ. Και οι δύο αυτές εκδηλώσεις εδώ στον Καναδά, στην άλλη άκρη του κόσμου θα λέγαμε, σε σχέση με την Ελλάδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι η απόδειξη ότι το κόμμα μας, οι ιδέες μας, έχουν πολύ βαθιές ρίζες, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια της πατρίδας μας. Ρίζες και δεσμοί που κρατάνε από το παρελθόν, από τότε που έφευγαν οι καραβιές από το λιμάνι του Πειραιά, με τους μετανάστες εργάτες και εργάτριες στριμωγμένους σαν τα στρίδια στο κατάστρωμα, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Και αντέχουν στο χρόνο αυτοί οι δεσμοί, περνάνε από γενιά σε γενιά. Αλλά δημιουργούνται και νέοι δεσμοί, καινούργιοι δεσμοί, που σφυριλατούνται στον αγώνα για όσα έχουν ανάγκη οι ομογενείς. Για να κρατιέται πραγματικά ζωντανή η ιστορική μνήμη, ο λαϊκός μας πολιτισμός, η φλόγα και η ελπίδα για μια όμορφη, μια άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα και στον Καναδά και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα. Και είναι πολύ σημαντική η δική σας συμβολή σε αυτή την υπόθεση. Γιατί παρά το σημερινό αρνητικό συσχετισμό διεθνώς, ξέρουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Δεν μπορεί το σημερινό σκοτάδι που έχει απλωθεί πάνω από τον πλανήτη, σε πάρα πολλές γωνιές, σε πολλά μέρη της Ιφιλίου, ιδιαίτερα μετά εκείνες τις ανατροπές, τις αντεπαναστατικές αλλαγές που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 90 και βασανίζουν ακόμα τους λαούς, δεν μπορούν όλα αυτά να αποτελούν το μέλλον, το πραγματικό μέλλον της ανθρωπότητας. Έχουμε βαθιά αισιοδοξία που πηγάζει όμως από γνώση, από ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνίας, της ανθρωπότητας, της πορείας της ίδιας του καπιταλισμού και των αντιφάσεών του, ότι οι λαοί θα είναι αυτοί που τελικά θα πούνε την τελευταία τους λέξη. Ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι ένας κόσμος, νέος, μια καινούργια κοινωνία, η σοσιαλιστική κοινωνία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ξέρουμε ότι είναι αρκετοί αυτοί που επισκέπτονται και θα επισκεφτούν και την ελληνική κοινότητα στον Καναδά, ζητώντας από τους Έλληνες του εξωτερικού να στηρίξουν τα κόμματά τους στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Μάλιστα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε τον Καναδά, διαβεβαίωσε τους Έλληνες ομογενείς, όπως μάθαμε και ακούσαμε από τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, πως η χώρα μας δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της ευρωπαϊκής οικογένειας, είπε. Ότι είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση που εκπροσωπείται αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνεργάζεται με τους εταίρους της για την επίλυση πολύ περίπλοκων παγκόσμιων προβλημάτων. Με αυτά τα περί ευρωπαϊκής οικογένειας, ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχει. Και έτσι είναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ, ούτε τώρα είναι, ούτε θα είναι, Ευρώπη των λαών με αυτές τις πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση καπιταλιστικών κρατών που φαγώνονται μεταξύ τους όταν πρόκειται να υπερασπίσουν τα συμφέροντα ή κάθε μια τα δικά της, των δικών τους μονοπωλίων, των χωρών τους, και μοιράζουν όταν πρόκειται και
μοιράζουν μεταξύ τους τα πράγματα και τους βλέπουμε τελικά να μονιάζουν όταν πρόκειται να χτυπήσουν τους λαούς, να βάλουν εμπόδια σε εργατικά λαϊκά δικαιώματα των λαών τους. Και δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Η περίοδος της οικονομικής κρίσης είναι αποκαλυπτική για το πώς τα βάρη της οικονομικής κρίσης φορτώθηκαν στους εργαζόμενους, για να τη βγάλουν βέβαια καθαρή η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Από αυτή την άποψη, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη οικογένεια, μόνο όμως για τα μονοπόλια, για τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, για τα διάφορα κόμματα που έχουν ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές ενάντια στα δικαιώματα των λαών. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Σε αυτή την αγία οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν 16 εκατομμύρια άνεργοι και 95 εκατομμύρια άνθρωποι επίσης ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για ποια λοιπόν Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης, της ευημερίας μας μιλάνε? Πολλοί από εσάς θυμούνται διάφορα ψέματα, υπερβολές, αυταπάτες που έλεγαν και λεγόντουσαν με κάθε σοβαρότητα μάλιστα τότε και από τη Νέα Δημοκρατία παλιότερα για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και το ΠΑΣΟΚ αργότερα για την ένταξη στην Ευρωζώνη και την ΟΝΕ, το Ευρώ, αλλά και το συνασπισμό, τον πρόγονο του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει και να γίνει καλύτερη για τους λαούς. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ψέματα όμως των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί δήθεν σύγκλησης, ευημερίας, εξασφάλισης όλων των δικαιωμάτων έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Ο λαός και η νεολαία στην Ελλάδα πληρώνουν σε κάθε τομέα της ζωής τους τη συμμετοχή αυτή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Αυτά που λέμε εμείς δεν είναι υπερβολές. Ο λαός και η νεολαία της Ελλάδας το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί τα ζουν στο πετσί τους τα προβλήματα. Πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας βρίσκεται η ίδια η επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου για να μεγαλώνει συνεχώς τη δική του κερδοφορία, που φέρνει βέβαια πάντα και την σφραγίδα μιας οδηγίας, μιας κατεύθυνσης, μιας συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από την τεράστια ακρίβεια, για παράδειγμα, που ζει ο λαός μας σήμερα, που είναι ο μόνιμος τελευταίος βραχνάς των πολλών λαϊκών νοικοκυριών στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς οι μισθοί παραμένουν πάρα πολύ χαμηλοί, αλλά πίσω από αυτό βρίσκεται η ίδια η απελευθέρωση των αγορών, τα χαράτσια της ονομαζόμενης πράσινης οικονομίας, το κυνήγι του αδιφάγου κέρδους. Βρίσκονται τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τσεπώνουν βέβαια λίγοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που τροφοδοτούν συνεχώς τον πληθωρισμό. Πίσω από την εργασιακή ζούγκλα, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις μορφές απασχόλησης, τις ατομικές συμβάσεις, την εντατικοποίηση της εργασίας, τη δουλειά σε πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα πάνω από 13 ώρες, την κατάργηση της Κυριακής Αργίας, την υπονόμευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, βρίσκεται η λευκή βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργασία, δεκάδες τέτοιες αντεργατικές οδηγίες που έχουν ψηφιστεί στην Ευρώπη. Πίσω από την εμπορευματοποίηση της υγείας βρίσκεται η συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας, που απαξιώνει συνεχώς το δημόσιο σύστημα, βάζει το λαό να πληρώνει όλο και περισσότερα για την περίθαλψή του. Πίσω από την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, βρίσκονται τα λεγόμενα, έτσι τα λένε, ευρωπαϊκά πρότυπα της ενιαίας αγοράς πτυχίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδηγούν σε πτυχία
τα οποία έχουν τιμή, να βάζει δηλαδή ο κόσμος το χέρι στην τσέπη του συνέχεια για να πληρώνει, αλλά να μην έχουν και καμία αξία. Πίσω από παντελή έλλειψη μέτρων και σχεδιασμού πραγματικής πολιτικής προστασίας της ζωής και της περιουσίας του ελληνικού λαού βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπολογίζει ως κόστος, λέει, αυτά τα μέτρα που χρειάζονται, γιατί υπολογίζει το όφελος για την ικανοποίηση μόνο των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό μαθαίνετε συνέχεια για πολλές καταστροφές που συμβαίνουν στην Ελλάδα, από πλημμύρες, από πυρκαγιές, από σεισμούς. Πίσω από το μεγάλο έγκλημα των Τεμπών, που ξέρουμε πως έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, αλλά και όλους εσάς, τους Έλληνες του εξωτερικού, βρίσκεται η πολιτική της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης δηλαδή των μεταφορών, των σιδηροδρόμων. Πίσω από το ξεκλήρισμα των βιοπαλλεστών αγροτών, όπως βλέπετε κι εσείς κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ελλάδα και πάτε στην επαρχία, στα χωριά σας, ο καθένας στον τόπο που γεννήθηκε ή που είναι η προγονή του, βρίσκεται η πολιτική της κοινής αγροτικής πολιτικής, την ΚΑΠ, θα την έχετε ακούσει, που όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, την έχουν ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξεριζώνεται η ελληνική αγροτιά. Πίσω από την απογείωση της φορολογίας στους αυτοαπασχολούμενους, στους επαγγελματίες, στους βιοτέχνες, στους εμπόρους, τους επιστήμονες, που τους οδηγεί τελικά ουσιαστικά αυτή η φορολογία, η υψηλή φόρη στο περιθώριο, στο λουκέτο, το να βάζουν στα μαγαζιά τους, στα γραφεία τους, βρίσκονται οι δεσμεύσεις, βρίσκονται τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο εμείς το έχουμε ονομάσει ως το νέο υπερμνημόνιο πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης εδώ μίλησε και για τη χώρα μας, η οποία πλέον εκπροσωπείται, λέει, αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνεργάζεται με τους εταίρους της για την επίλυση πολύ περίπλοκων παγκόσμιων προβλημάτων, όπως σας είπα πριν. Τι εννοεί όμως εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός? Μα φυσικά την απογείωση της εμπλοκής της Ελλάδας στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δύο μεγάλους πολέμους που μένονται αυτή την περίοδο στην περιοχή μας. Αυτόν στην Ουκρανία, που τυπικά ξεκίνησε με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας πριν 2 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα βέβαια πάει πολύ πιο πίσω, τουλάχιστον από το 2014 και το πραξικόπημα των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξουν μια αρεστή τότε κυβέρνηση και να βάλουν μια που να τους κάνει καλύτερα τη δουλειά. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπου οι ανταγωνισμοί, οι αντιθέσεις έχουν οξυνθεί και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο μιας γενίκευσης αυτού του πολέμου. Σε μια περιοχή δηλαδή όπου συνεχίζεται η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο ταυτόχρονα αντιπαρατίθεται και με άλλες χώρες στην περιοχή, όπως είναι ο Λίβανος, όπως είναι η Συρία, όπως είναι το Ιράν. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι βουτυγμένη μέχρι τα μπούνια, μέχρι το λαιμό, στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εμπλέκεται στηρίζοντας τα σχέδιά τους και στις δύο αυτές ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις, μετατρέποντας το λαό μας, τη χώρα μας, σε στόχο αντιπίνων. Γι' αυτό και το ΚΚΕ έχει μπει μπροστά στον αγώνα για να δυναμώσει η λαϊκή απέτηση προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποσύρει άμεσα τη στήριξή της στο κράτος του Ισραήλ και να απεμπλακεί η χώρα μας από ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις στην Ελλάδα, οι υποδομές που αποτελούν ορμητήριο αυτών των πολέμων, να επιστρέψει η φρεγάτα Ύδρα από την επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπαίνει μπροστά
το ΚΚΕ, για να είναι ο ελληνικός λαός σε ετοιμότητα να μην αποδεχθεί, δηλαδή να γίνει ο ίδιος κρέας στα κανόνια ξένων των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντα επίσης της ελληνικής άρχουσας τάξης, μιας ελίτ που διεκδικεί μερίδιο στη μοιρασιά και γι' αυτό εμπλέκει τη χώρα σε αυτό το μακελιό. Και στις ευρωεκλογές ο λαός μας θεωρούμε ότι πρέπει να στείλει το δικό του μήνυμα, να καταδικάσει αποφασιστικά και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που ευθυγραμμίζονται μαζί της, να δώσει δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που παλεύει με συνέπεια για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, αποτινάζοντας την βαρβαρότητα αυτή που ζούνε, η οποία γεννά πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά. Μάλιστα, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, έφτασε πρόσφατα στο σημείο να αποκαλέσει το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία. Αυτά βέβαια δεν τα έλεγαν ούτε οι βουλευτές της ΕΡΕ του πάλε ποτέ της δεκαετίας του 1950 και του 60. Αλλά ας τον χαίρονται ή του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιος είναι. Φυσικά, αυτά τα κόμματα του συστήματος, αυτά τα κόμματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγουν να θέτουν στη δημόσια συζήτηση τα θέματα του πολέμου ή της εμπλοκής της χώρας μας αυτούς. Και όταν έρχονται εδώ στην Ομογένεια, αντί να υπερασπιστούν τις θέσεις τους, αυτές που έχουν για όλα αυτά τα ζητήματα, προτιμούν να σας λένε κάτι γελοιότητες πραγματικά για δίθεν θαύματα που έγιναν στη βάφτισή τους. Έλεος, ντροπή! Ο λόγος είναι πολύ απλά, ότι όλοι τους δυστυχώς είναι στοιχισμένοι με διάφορες στρατηγικές επιλογές και συμμαχίες της άρχουσας τάξης, οπότε αυτά τα ζητήματα δεν προσφέρονται για να στείνουν τον ψευτοκαυγά τους όταν θέλουν να τον κάνουν, γιατί πρόκειται και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλουν ο λαός να τα θεωρεί δεδομένα, να μην τα πολυσκέφτεται, να ασχολείται μόνο με διάφορα κουτσομπολιά και βασκανίες. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που επιμένει να φωνάζει για όλα αυτά τα ζητήματα. Να ενημερώνει το λαό μας, να προειδοποιεί για τις εξελίξεις και να αποκαλύπτει τι πραγματικά συμβαίνει. Και φυσικά να μπαίνει μπροστά, να οργανώνεται η λαϊκή πάλι απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό πολύ να ενισχυθεί στις ευρωεκλογές. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να ερμηνευτεί ως επιβράβευση αυτής της επικίνδυνης κατάστασης. Αντίθετα, θα αποτελέσει δύναμη για να αντιπαλέψουμε ακόμα πιο δυναμικά από την επόμενη μέρα κιόλας όλα αυτά τα ζητήματα, όπως φυσικά και για να υπερασπιστούμε όλα τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Ξέρουμε ότι εσείς που ζείτε μακριά από την πατρίδα έχετε έντονο, υγιές, πραγματικό ενδιαφέρον για τα λεγόμενα, όπως τα λέμε, δηλαδή εθνικά θέματα. Ξέρουμε ότι ακούτε συχνά ότι αυτοί οι μεγάλοι μας σύμμαχοι θα προστατεύσουν, λένε δήθεν, την Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή, για παράδειγμα ενάντια στην επιθετικότητα της τουρκικής άρχουσας τάξης. Το λέμε καθαρά. Ποτέ δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο, ούτε πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν ξέρουν από δίκιο, δεν έχουν καμία μπέσα. Νοιάζονται μόνο για τα δικά τους αποκλειστικά συμφέροντα, για τα συμφέροντα των δικών τους λόμπι και ομίλων, και
αυτά απαιτούν να τα έχουν τώρα καλά με την Τουρκία και με τον Ερντογάν, να την κρατήσουν πάση θυσία στην ατοϊκή αγκαλιά και φυσικά να μην προσεγγίσει περισσότερο τη Ρωσία. Τελευταία, ακούμε πάρα πολύ, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, για το καλό κλίμα που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν ξέρω βέβαια πόσο καλό είναι το κλίμα. Προχθές στο Μόντρελ έλεγα, γιατί το καλό το κλίμα το τρώει και ο Γάιδαρος, ξέρετε. Αλλά πριν λίγες μέρες, γι' αυτό το λέω αυτό, η Τουρκία έθεσε ξανά θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, αποδεικνύοντας ότι καμία από αυτές τις απαράδεκτες διεκδικήσεις που έχει απέναντι στην Ελλάδα δεν τις έχει εγκαταλείψει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά τα κάνει και με τις πλάτες των συμμάχων, κυρίως των ΗΠΑ, που όχι μόνο αρνούνται επανειλημμένα να πάρουν θέση ότι δεν υπάρχουν αμφισβητούμενης κυριαρχίας νησιά στο Αιγαίο, αλλά θεωρούν και όλα το Αιγαίο ως ενιαίο νατοϊκό χώρο. Στην πραγματικότητα, αυτό που τους ενδιαφέρει όμως και αυτό που προετοιμάζουν είναι μια διευθέτηση υπονατοϊκή ομπρέλα στο Αιγαίο, που θα είναι στη λογική, λένε, της συνεκμετάλλευσης και της συνδιαχείρισης του Αιγαίου, όχι βέβαια για το καλό, για την ειρήνη, για την ευημερία των δύο λαών, αλλά μόνο κάποιων, για την τσέπη δηλαδή, κάποιων επιχειρηματικών ομίλων, ενεργειακών κυρίως, αλλά και άλλων. Μιας διευθέτησης που εμείς θεωρούμε ότι θα είναι πολύ προσωρινή, όπως είναι όλες σε αυτό εδώ το σύστημα, που θα περικλεί, θα έχει μέσα της το σπόρο των επόμενων συγκρούσεων. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει με όλες του τις δυνάμεις ενάντια σε αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό που καλλιεργούν όλοι οι άλλοι, να ενημερώνει, να κινητοποιεί το λαό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν ερχόμαστε εμείς στον Καναδά, όπως και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ερχόμαστε να συναντήσουμε τους φορείς της διασποράς, τις κοινότητες, τους συλλόγους, εργατικούς συλλόγους, μετανάστες, εργαζόμενους, τους απογόνους τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Να συναντήσουμε νέα παιδιά, επιστήμονες, που έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο της τελευταίας μεγάλης κρίσης και δυστυχώς συνεχίζουν να φεύγουν ακόμα. Ξέρουμε ότι όλοι εσείς αγωνιάτε για την κατάσταση στην Ελλάδα, για το πώς ζουν οι συγγενείς σας, οι φίλοι σας, πώς ζει όλος ο ελληνικός λαός. Ξέρουμε ότι σας απασχολούν ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με την προοπτική της χώρας και του λαού μας, όπως για παράδειγμα το δημογραφικό. Πολλοί μιλάνε γι' αυτό, κυρίως αναμασούν βέβαια τις γνωστές εκφράσεις όπως brain drain, brain gain, αλλά οι περισσότεροι αδυνατούν να αγγίξουν την ουσία του προβλήματος, πολλές φορές γιατί είναι και οι ίδιοι συνένοχοι. Στην Ελλάδα οι πολιτικές που προωθούν τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, άλλων, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος αυτού του προβλήματος, όχι μέρος της λύσης του προβλήματος. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, έχουν να αντιμετωπίσουν δυστυχώς ωράρια λάστιχο, δουλειά Κυριακές, τηλεεργασία, γενικότερα μια απορρίθμιση σε όλες τις εργασιακές σχέσεις, που έχει σκοπό την αύξηση της εκμετάλλευσης και φυσικά την αύξηση των κερδών των λίγων, ενώ υπονομεύει κάθε προγραμματισμό στις ζωές των ανθρώπων, στις ζωές των εργαζομένων, των οικογενειών. Και βέβαια δημιουργεί την ανασφάλεια, τις αναστολές στα νέα παιδιά για τη δημιουργία οικογένειας, εντείνει η κατάσταση αυτή με την μείωση του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, την οποία φυσικά σήμερα κάνει ακόμα χειρότερη η άνοδος των τιμών, η μεγάλη ακρίβεια. Μην ακούτε τα μεγάλα λόγια για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, που σας λένε όλοι όσοι έρχονται εδώ από την κυβέρνηση κυρίως.
Τέτοια όταν υπάρχει ανάπτυξη, δυστυχώς είναι μόνο για τα κέρδη των λίγων. Είναι για λίγους. 75% αυξήθηκε η κερδοφορία των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων, εταιριών στην Ελλάδα κατά το έτος 2022, όπου υπάρχουν στοιχεία. Ενώ την ίδια περίοδο οι μισθοί είναι κολλημένοι στα επίπεδα του 2009, πριν 15 χρόνια δηλαδή, και χωρίς αυτή τη μεγάλη τότε άνοδο των τιμών που έχουμε σήμερα. Οι φόροι, οι άμεσοι και οι έμεσοι φόροι για το λαό είναι στο Θεό. Αποτελούν το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους από τον ελληνικό λαό και μόνο το 5% των φόρων προέρχεται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα ενίκια στην Ελλάδα, όπως προφανώς θα ξέρετε, έχουν αυξηθεί υπέρμετρα σε σχέση με τους μισθούς, ενώ η παραδοσιακή ιδιοκατοίκηση διαρκώς μειώνεται. Η φυγή ανθρώπων στο εξωτερικό σχετίζεται με την ίδια τη λειτουργία του σημερινού συστήματος, δηλαδή του καπιταλισμού, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αφού η ανάπτυξη έχει ως κίνητρο το κέρδος και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία και στις υπηρεσίες. Και ακριβώς λόγω της ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών με διαφορετικές ταχύτητες, υπάρχει η τάση να συγκεντρώνεται το πλεονάζον, όπως λένε, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, στις ισχυρότερες οικονομίες, στα ισχυρότερα κράτη. Και βεβαίως εμείς βάζουμε τη λέξη πλεονάζον προσωπικό σε εισαγωγικά, γιατί τέτοιο πλεονάζον προσωπικό είναι μόνο για το κεφάλαιο και για την οικονομία του, όχι για το λαό και τις πραγματικές ανάγκες του. Αντίθετα, τόσους κι άλλους τόσους από τους επιστήμονες που παράγει η χώρα μας, τα ελληνικά πανεπιστήμια, με αμέτρητες θυσίες και από τους ίδιους, από τα ίδια τα παιδιά, από τις οικογένειές τους, χρειάζεται η χώρα μας και ο λαός μας και πρέπει να επιστρέψουν. Αρκεί να χαράξουμε δρόμο αμφισβήτησης και εναντίωσης με τις αντιλαϊκές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων συμφωνούν μαζί της. Με στόχο μια Ελλάδα όπου τα κλειδιά της οικονομίας θα τα κατέχει πραγματικά η κοινωνική πλειοψηφία και θα μπορεί να σχεδιάζει επιστημονικά και κεντρικά, πανεθνικά, την ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών, θέτοντας και τις αντίστοιχες προτεραιότητες. Σε αυτή την Ελλάδα κανείς δεν θα περισσεύει και η αναγκαία επιστημονική συνθήκη της διεθνούς ανταλλαγής επιστημονικών ιδεών και πρακτικών θα γίνεται με όρους αποκλειστικά gain και όχι drain. Και σχέδιο για μια τέτοια Ελλάδα έχει το ΚΚΕ με το σύγχρονο επιστημονικά επεξεργασμένο πρόγραμμά του που καταθέτει ανοιχτά στο λαό και στη νεολαία. Και γι' αυτό σας καλούμε να το ενισχύσετε με την ψήφο σας σε αυτές τις ευρωεκλογές. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 9 Ιουνίου οι Έλληνες της Διασποράς έχουν την επιλογή να πάρουν μέρος στην εκλογική αυτή διαδικασία, αποκλειστικά πλέον τώρα μόνο μέσω της επιστολικής ψήφου. Εμείς σας καλούμε, όσους δεν το έχετε ήδη κάνει, να κάνετε την αίτησή σας στις λίγες μέρες που απομένουν, έως αυτή τη Δευτέρα είναι, που λύγει η προθεσμία, και να στείλετε με την ψήφο στο ΚΚΕ μήνυμα και σε όσους σας αντιμετωπίζουν μόνο ψηφοθυρικά, σαν κουκιά τις μέρες των εκλογών μόνο, που λένε ότι νοιάζονται και για σας και θέλουν να δώσουν φωνή, ενώ είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα τόσα χρόνια για να λύσουν τα προβλήματα της ομογένειας. Το ΚΚΕ, όπως ξέρετε, διαφώνησε με την επιστολική ψήφο στη Βουλή, όχι γιατί δεν θέλει ή δεν θέλαμε να διευκολυνθούν να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικία τους οι απόδημοι, που έχουν πραγματικούς βεβαίως δεσμούς με τη χώρα μας. Το αντίθετο, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα, στην τελευταία διαδικασία, προτείναμε να πολλαπλασιαστούν τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού για να μην απαιτούνται πολυδάπανες μακρινές μετακινήσεις από τους συνανθρώπους μας. Όμως η κυβέρνηση το απέρριψε γιατί λέει κοστίζει πολύ στο κράτος. Ακόμα και αυτό το στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμά σας με όρους κόστους το αντιμετωπίζει. Προειδοποιήσαμε όμως και για τους επικίνδυνους δρόμους που ανοίγονται με την επιστολική ψήφο για τη χειραγώγηση ψηφοφόρων, για την άσκηση πιέσεων, χωρίς καμιά δικλίδα ουσιαστικά ασφαλείας. Και δυστυχώς δεν αργήσαμε να επιβεβαιωθούμε για αυτό που προειδοποιούσαμε με το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων από Δήμων, που η Νέα Δημοκρατία τα έκανε φέι βολάν από το Υπουργείο Εσωτερικών σε δικούς της υποψήφιους βουλευτές και ευρωβουλευτές και τα μοίραζε από εδώ και από εκεί. Μιλήσαμε καθαρά ότι η επιστολική ψήφος δεν μπορεί από μόνη της να αυξήσει τη συμμετοχή στις εκλογές και να καταπολεμήσει την αποχή, αφού αυτή οφείλεται κυρίως σε πολιτικά, σε κοινωνικά αίτια και δεν οφείλεται σε κάποια τεχνικά ζητήματα. Όσον αφορά τους απόδημους, εκτός από αντικειμενικούς λόγους, οφείλεται πιστεύουμε και στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις με την πολιτική τους τους αποξενώνουν περισσότερο από τη χώρα, με αποτέλεσμα πολλοί να μην βρίσκουν το λόγο να πάρουν μέρος στις εκλογές. Οι απόδημοι έχουν πείρα, για παράδειγμα, από τη δραματική υποστελέχωση των προξενείων, από την υποχρηματοδότησή τους, που έχει ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες Έλληνες ομογενείς για αιτήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν άμεσα, αν υπήρχε η απαραίτητη στελέχωση και μια οπωσδήποτε απλοποίηση των διαδικασιών. Δυστυχώς, η δραματική αυτή κατάσταση, τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους Έλληνες ομογενείς, αφορά και το σύνολο των ομογενών, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο. Για τα προβλήματα αυτά, το ΚΚΕ έχει πάρει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, όμως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δώσει απαντήσεις πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε θέσει ως κόμμα και κυρίως βέβαια, εκτός από τις απαντήσεις, δεν έχει δώσει βεβαίως και καμία λύση. Το κόμμα μας θα συνεχίσει να πιέζει με ό,τι δυνάμεις διαθέτει στη Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, στην κατεύθυνση άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων της ελληνικής ομογένειας. Ξεχωρίζουμε την κατάσταση στην ελληνόγνωση εκπαίδευση, η οποία αποτελεί κυριολεκτικά βραχνά για την πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών. Αντί στο επίκεντρο να βρίσκονται οι ανάγκες των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών που μεγαλώνουν σε μια άλλη χώρα, στην πράξη μέσω της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της μη ύπαρξης κατάλληλου προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών για την ελληνόγνωση εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προκάτοχή της, εξωθούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς στην απόγνωση. Εύλογα λοιπόν η εδώ και αρκετά χρόνια επιταχυνόμενη πορεία υποβάθμισης και απαξίωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εντείνει την αγωνία για το αν προδιαγράφεται ακόμα και κατάργηση δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ή υποκατάστασή της από ιδιωτικές δομές που θα λειτουργούν με δίδακτρα και βεβαίως θα καλούνται οι γονείς να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη τους. Τα ζητήματα που ως κόμμα ξέρουμε ότι απασχολούν έντονα και τους Έλληνες που μένουν στον Καναδά δεν διαφέρουν και πολύ, ξέρετε, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Έλληνες μετανάστες σε άλλες χώρες. Θεωρούμε ανεπίτρεπτο να συνεχίζεται εδώ και χρόνια αυτή η απαράδεκτη κατάσταση σε ό,τι αφορά την απόσπαση, για παράδειγμα, εκπαιδευτικών. Είναι δυνατόν να μην μεριμνά το ελληνικό κράτος
για να στείλει όσους εκπαιδευτικούς χρειάζονται, να μην φροντίζει ώστε η αμοιβή τους να μπορεί να τους διασφαλίζει εκεί που πάνε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, ένα επίπεδο διαβίωσης, να μην φροντίζει για να αυξηθούν τα ελληνικά σχολεία, τα σχολεία των νέων ελληνικών, ώστε να καλυφθούν με καλύτερους όρους και οι ανάγκες των παιδιών μας. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι όλα τα παραπάνω απορρέουν από μια αδιαφορία που επιδεικνύει το ελληνικό κράτος. Εμείς λέμε ότι δεν είναι απλά μια αδιαφορία. Άλλωστε όλες οι κυβερνήσεις, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιήσει πλήθος παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Οι παρεμβάσεις όμως αυτές δεν είναι γενικά και αόριστα άστοχες. Απλώς η στόχευσή τους ήταν συγκεκριμένη και δυστυχώς ήταν σε βάρος των αποδήμων. Με κάθε μια από αυτές συνεχίστηκε το ξύλωμα του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και των όρων της δουλειάς του, με τη λαϊκή οικογένεια να υπομίζεται όλο και περισσότερα βάρη, με τη στήριξη της λειτουργίας των φορέων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης να είναι όλο και πιο ελλιπής. Και όλο και πιο ελλιπής. Η στόχευση αυτή αποβαίνει προφανώς σε βάρος των παιδιών, της ποιότητας και του περιεχομένου της εκπαίδευσής τους στην ελληνική γλώσσα. Είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις προτεραιότητες που διαχρονικά θέτουν οι διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις. Προκρίνουν το πρίκισμα των κερδών των λίγων επιχειρηματικών ομίλων και όχι τη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το ΚΚΕ σταθερά, με συνέπεια, με πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, αλλά και με τη δράση των δυνάμεών του στο εξωτερικό, στηρίζει με κάθε τρόπο τα αιτήματα, τους αγώνες των Ελλήνων της Διασποράς για την εκπαίδευση των παιδιών τους στην ελληνική γλώσσα, για την αναβάθμιση των όρων και των συνθήκων της δουλειάς των εκπαιδευτικών. Και αυτό θα συνεχίσουμε με συνέπεια και με ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια να κάνουμε και από εδώ και πέρα. Να πιω λίγο νεράκι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το κύριο ζήτημα που θέτουμε ως κόμμα είναι η αναγκαιότητα της ενεργής συμμετοχής και δράσης των Ελλήνων μεταναστών για την επίλυση προβλημάτων εκεί που ζουν, αυτά που βιώνουν, ως αποτέλεσμα των διαφόρων αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται και υλοποιούνται σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Στην κατεύθυνση αυτή, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν στο εξωτερικό, δίνουν μια μάχη μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, τους άλλους μετανάστες. Δουλεύουν, θέλουμε να δουλεύουν ακόμα πιο δραστήρια στο κίνημα, πρώτα και κύρια μέσα στα σωματεία, σε χώρους δουλειάς, στις σχολές, στον τόπο κατοικίας τους, ώστε να διαμορφώνονται εστίες αντίστασης, ενωμένης αντίστασης απέναντι στην απαράδεκτη αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα, μπροστά στις επικείμενες ευρωεκλογές, το δίλημα που μπαίνει στους Έλληνες μετανάστες πιστεύουμε ότι είναι πιο ξεκάθαρο από κάθε άλλη φορά. Θα ενισχυθούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που συμμετέχοντας στις κυβερνήσεις όλων των προηγούμενων ετών έχουν βαριές ευθύνες για τη διαμόρφωση της κατάστασης που έστειλε και κρατά στο εξωτερικό χιλιάδες Έλληνες μετανάστες με τόσα προβλήματα, ή θα ενισχυθεί το ΚΚΕ για να δυναμώσει πάλι για την ικανοποίηση των διεκδικήσεών τους απέναντι στην οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι σε όποιον καταπιέζει τον άνθρωπο. Θα ενισχυθούν αυτοί που με τα διάφορα συγγενή τους κόμματα εδώ σε αυτές τις χώρες ευθύνονται και για την κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες μετανάστες στις χώρες όπου ζουν, ή
θα ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να δυναμώσει η προσπάθεια για την οργάνωση της πάλης στα πλαίσια του λαϊκού κινήματος σε κάθε χώρα για την αγωνιστική διεκδίκηση και τελική ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων. Κάθε πλευρά της ζωής των Ελλήνων μεταναστών δίνει και από έναν επιπλέον λόγο, πιστεύουμε, να ενισχύσουν και με την ψήφο τους το ΚΚΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί του, αν έχουν τις δικές τους σκέψεις, τους δικούς τους επιμέρους προβληματισμούς για διάφορα ζητήματα. Στις διάφορες χώρες που ζουν οι Έλληνες μετανάστες έχουν πείρα από κάθε λογής κυβερνήσεις. Δήθεν προοδευτικές, άλλες συντηρητικές, άλλες μονοκομματικές, άλλες κυβερνήσεις συνεργασίας και από κάθε παραλλαγή τέτοιας αστικής διαχείρισης. Ξέρουν από χέρι ότι κοροϊδεύουν όσοι τάζουν ότι τα κέρδη από την καπιταλιστική, για παράδειγμα, ανάπτυξη μπορούν να διανέμονται δίκαια και σε όλους τους πολλούς. Γι' αυτό και όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν και συμφωνούν με το ΚΚΕ ότι μόνο με την πάλη του ο λαός μπορεί να επιβάλλει το δίκαιο του. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ με χιλιάδες ψήφους Ελλήνων μεταναστών του εξωτερικού είναι όρος για να τεθεί μαχητικά στο προσκήνιο η απέτηση ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών στον αντίποδα της λογικής των μειωμένων απαιτήσεων που υποσκάπτει τους αγώνες, που υποσκάπτει τις δίκαιες διεκδικήσεις τόσο απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση όσο και απέναντι στις κυβερνήσεις της χώρας που διαμένουν. Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στείλουν το μήνυμα ότι αυτό που ονομάζουμε εργατική λαϊκή αντεπίθεση είναι απέτηση των καιρών, ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική διεξόδου από αυτά όλα τα αδιέξοδα που ζούμε σε άλλο δρόμο πέρα από το δρόμο της ενίσχυσης της λαϊκής διεκδίκησης της πάλης με τις σύγχρονες ανάγκες μας στην προμετωπίδα αυτών των αγώνων έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, του εθνικισμού, του ρατσισμού, των πολέμων, με λαϊκή διακυβέρνηση, με λαϊκή εξουσία. Η αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ από Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού θα είναι το πιο ισχυρό μήνυμα που μπορεί να δώσει και στις χώρες κατοικίας τους για την ενίσχυση της αισιόδοξης προσπάθειας που κάνει το ΚΚΕ μαζί με άλλα εργατικά, κομμουνιστικά κόμματα να ξαναγεννηθεί, να δυναμώσει η σπίθα του διεθνούς εργατικού κομμουνιστικού κινήματος. Για αυτούς τους λόγους και πολύ περισσότερους ακόμα, το κάλεσμα μιας αγωνιστικής συμπόρευσης που απευθύνει το ΚΚΕ στις σημερινές συνθήκες έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να βρει πραγματικό αντίκρισμα και στο εξωτερικό. Γιατί και εδώ στον Καναδά όπως και στην Ελλάδα οι Έλληνες εργάτες, οι βιοπαλαιστές, οι Έλληνες επιστήμονες, οι φοιτητές όπως και η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα έχουν απέναντί τους το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του. Γιατί και εδώ όπως και στην Ελλάδα, ο οδοστρατήρας της ονομαζόμενης πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης, της έντασης των διαφόρων ανταγωνισμών των υπεριαλιστικών κρατών, περνά ορμητικά πάνω τους, τσακίζοντας το λαϊκό εισόδημα, τις εργασιακές σχέσεις, τα λαϊκά δικαιώματα, την ίδια την εργατική λαϊκή κατοικία. Γιατί και εδώ άμεσο ζητούμενο είναι η ανασύνταξη, η ανασυγκρότηση του κινήματος σε κατεύθυνση ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό για να δυναμώνει η αποφασιστικότητα, η διεκδίκηση, ο αγώνας για μια κοινωνία που έχουμε ανάγκη όλοι και όλες για να ζήσουμε πραγματικά όπως μας αξίζει. Συνεχίζουμε λοιπόν με αποφασιστικότητα, με πίστη στο δίκαιο μας, στη δύναμη του αγώνα μας, με σιγουριά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, με ένταση της προσπάθειας ώστε η φωνή του ΚΚΕ να φτάσει παντού σε αυτόν τον ένα μήνα και κάτι που απομένει μέχρι τις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Και από εδώ, από τον Καναδά
οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα με πάρα πολλούς αποδέκτες που κανείς δεν θα μπορεί να το διαβάζει αλλιώς. Κάπα, κάπα, έψιλον. Για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν τα άλλα κόμματα και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι όλοι λοιπόν παίρνουν κουράγιο και δύναμη από τους αγώνες που δυναμώνουν και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, μια επιλογή έχουν. Να δυναμώσουν το ΚΚΕ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων. Και η σημερινή μας εκδήλωση εδώ στο Τορόντο είναι μια απόδειξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, βάζοντας ο καθένας με το δικό του τρόπο το δικό του μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή του κόμματός μας. Δυνατό ΚΚΕ λοιπόν στην Ελλάδα, στους Έλληνες του εξωτερικού, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει ελληνική ομογένεια, όπου κυλά ελληνικό αίμα, με τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, τις αξίες μας, κυρίως όμως με τα σύγχρονα προβλήματα που πρέπει επιτέλους να λυθούν και να βρεθεί σε διέξοδο αυτή η κοινωνία. Για αυτή την κοινωνία που οραματιζόμαστε. Για μια Ελλάδα, για μια Ευρώπη, για ένα κόσμο πραγματικά των ανθρώπων, των λαών, των εργατών, των αγροτών, όλων των καταπιεσμένων. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.